Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα από την πρώτη ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με τη συνάδελφο Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα και από εμάς. Θα βρισκόμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Σήμερα, όπως είπαμε. Γιατί έκανε σαρδά με επικαιρότητα. Επικαιρότητα, λοιπόν. Σήμερα, Παρασκευή, τελειώνουν και η εβδομάδα 15 Νοεμβρίου του 2013. Ο καιρός, Κυριακή, αναμένεται να είναι αίθριος σήμερα, καθώς η θερμοκρασία αυτή την ώρα κυμαίνεται στους 14 βαθμούς Κελσίου. Και πέφτει. Η άνεμη νέων βόρεια. Βόρεια, λοιπόν. Παρασκευή σήμερα, εμείς είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας που θα βρισκόμαστε μαζί σας, θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Θα μιλήσουμε λίγο για το τι συμβαίνει, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε και εσείς να μπαίνετε στο www.zoogla.gr και να βλέπετε εκεί τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Να πούμε μια φορά, Κυριακή, τους τρόπους επικοινωνίας πριν μας πεις τα σαν σήμερα της Παγκόσμιας ημέρας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα Παγκόσμια ημέρα. Όχι, δεν υπάρχει. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική Παγκόσμια ημέρα για τον διαβήτη. Να πούμε πως κυμαίνεται λοιπόν και ένας διαγωνισμός της εκπομπής μας από την Nails. Αρχικά να μιλήσουμε λίγο για τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρωτοανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και στο Facebook, στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση. Και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και όπως είπα λοιπόν λίγο πιο πριν, υπάρχει ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι σε κρεμότητα. Δύο τυχερές από εσάς θα κερδίσετε από μια περιποίηση manicure pedicure, αλλά αυτή τη φορά θα είναι της επιλογής σας. Δηλαδή, αν εσείς επιλέξετε να κάνετε στα χέρια σας gel, βέβαια μπορείτε να το κάνετε αρκεί να το πείτε στα κορίτσια, τα οποία είναι πολύ εξυπηρετικά, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον εκεί. Περνάς πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και εμείς πρέπει να πάμε μέσα πολύ στην εβδομάδα. Πολύ γενικές, ναι, και εμείς πρέπει να πάμε. Είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον, είναι πολύ ωραία προσφορά να την κερδίσετε κι εσείς. Και αγόρια, μπορείτε κι εσείς να μας στέλνετε, που το λέμε κάθε μέρα. Ότι μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε κι εσείς τα μηνύματά σας, καθώς μπορεί να θέλετε να το κάνετε δώρο σε μία σύντροφο, στη σύντροφο, στην φίλη, στη μητέρα σας, στη μητέρα, στην αδερφή, δεν ξέρω κι εγώ. Ποιο γυναικείο, ποια γυναικεία ύπαρξη είναι σημαντική, σημαντικότερη στην ζωή σας. Και πάμε σιγά σιγά να μας πει η Κυριακή Τσανικίδη τα σαν σήμερα, τις σημαντικότερες γεννήσεις, τους σημαντικότερους θανάτους. Αλλά βέβαια, Κυριακή, θα μου δώσεις λίγο δύο λεπτάκια να πω τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι αυτή την ώρα η Ζούγκλα, ώστε να μου πεις και εσύ μετά τα σαν σήμερα, τι ακριβώς έχει συμβεί σαν σήμερα και τι σημαντικότερες γεννήσεις. Πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας που φιλοξενεί η Ζούγκλα αυτή την ώρα. Στο πρώτο πρωτοσέλιδο λοιπόν βλέπουμε τα αποτελέσματα των δύο διαδικτυακών ψηφοφοριών. Κινούμενη λάβα το εκλογικό σώμα να ζητεί κόμμα τιμωρώ. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, η Μυρτώ, σήμερα οι πρώτες φωτογραφίες μέσω Facebook από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Πάμε να δούμε και το τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Αλλαγές στο παραπέντε. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ συμφώνησαν για το νέο φόρο στα ακίνητα. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ισχυρή αστυνόμευση, 2.500 περισσότεροι αστυνομικοί από πέρυσι στην πορεία του Πολυτεχνείου. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι και αυτή την ώρα η ιστοσελίδα της Ζούγκλας. Μπορείτε και εσείς ανά πάσα στιγμή να την επισκέπτεστε και να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα. Σε αυτό το σημείο, Κυριακή, θα ήθελα να διαβάσουμε τους τίτλους από τις κυριότερες αθηναϊκές και αθλητικές εφημερίδες και να επιστρέψουμε στα σαν σήμερα της Κυριακής. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αποδοχές πολλών ταχυτήτων στο δημόσιο, επί 700 ευρώ, 7.761 ευρώ, η μισθή σε Υπουργεία και ΔΕΚΟ. Χάος στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, αποκαλύπτουν οι απαντήσεις των Υπουργών σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίου Κουτσογιαννόπουλου. Εξωφρενικός μισθός, 7.761 ευρώ για επικεφαλής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Αναλυτικοί πίνακες με τις αποδοχές σε υπηρεσίες και επεπταυόμενους φορείς. Έως 120 ευρώ οι επικουρικές για τους νέους συνταξιούχους. Τι αλλαγές έρχονται από τον Ιούνιο του 2014. Νέος γύρος συγχωνεύσεων και για τα κύρια ταμεία. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα των συντακτών.
Φόρος παγίδα για όλους. Μικρότερος φόρος στην περιφέρεια, μεγαλύτερος στα αστικά ακίνητα. 40 χρόνια από το Πολυτεχνείο, το μήνυμα της εξέγερσης. Ομολογεί αποκάλυψη για τη δράση νεοφασιστών. Οι Χρυσαυγίτες στο Πολυτεχνείο το 1973. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Περισσότερα από λιγότερους και λιγότερα από περισσότερους. Η δυσκολία συνεννόησης για τα ακίνητα. Ακίνητα, ο νέος φόρος, επιβαρύνηση σε όσους έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία η οποία υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Αργά ή γρήγορα, μαρτυρικά περίμεναν βοήθεια από τις ξένες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς υπληγέντες από τον καταστροφικό τυφώνα Χαϊγιάν που χτύπησε με σφοδρότητα τις Φιλιππίνες. Από τον τυφώνα έχασαν την ζωή τους χιλιάδες. Και πάμε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Έως 8.000 δημοτικοί υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα. Νέες ανατροπές στα όρια ηλικίας. Καταργούνται τα επικουρικά ταμεία και μπαίνουν στην κύρια ασφάλιση. Οι βουλευτές άφησαν ανέλιχτους τους μισθούς. Χρυσώνουν αφορολόγητο ως 300.000 για το μόνιμο χαράτσι. Αυτομαστίγωμα στον Πειραιά. Στην εφημερίδα Ημερησία. Όλες οι αλλαγές στον φόρο ακινήτων. Μεγαλύτερη επιβάρυνση για όσους έχουν ακίνητη περιουσία με αξία άνω των 300.000 ευρώ. Ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων μικρής αξίας και κατόχους οικοπαίδων και αγροτομαχίων. Μόλις 2,64 ευρώ θα φτάσει η επιβάρυνση αναστρέμα για το 90% των αγροτών. Στα 660 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από την επιβολή του νέου ΦΠΑ. Δημιουργείται μαύρη τρύπα 250 εκατομμυρίων για να καλυφθεί από την περικοπή του ΠΔΕ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Μισή σύνταξη για όλους. Με πονηρή ενσωμάτωση της επικουρικής στην κύρια που θα οδηγήσει σε νέες δραματικές περικοπές. Ξεχάστε τα ταμεία όπως τα ξέρατε. Στο ειδόλιο ο πρώην πρόεδρος της Γερμανίας για 753,90 ευρώ. Γκρικ σουβλάκι στο Πεκίνο. Η περιπέτεια του Γιάννη Γεωργούλη και της Δανάης Μακρύ στην πάντα κατχύποπτη Κίνα των διαφορετικών γεύσεων. Στην εφημερίδα «Η Καθημερινή». Στα αστικά ακίνητα το βάρος από την ελάφρυνση αγροτών επιβαρύνονται με 380 εκατομμύρια ευρώ οι μεγάλες περιουσίες. Διαδηλώσεις κατά της καταστροφής στην Αλβανία συριακών χημικών όπλων. Κοινοπραξία θα ανεγείρει το τζάμι. Τέσσερις μεγάλες εταιρείες. Αρχές του 2014 το Επενδυτικό Ταμείο κεφάλαια σε τράπεζες για δάνεια σε μικρομεσαίους για συμμετοχή σε εταιρείες. Ο Γερμανός πρώην πρόεδρος σε δίκη. Πρόβλεψη Αλτσχάιμερ με οφθαλμιατρική εξέταση. Ενώ στην εφημερίδα Έθνος, φορολογικές ανατροπές για περιουσίες άνω των 300.000. Η πρόταση των βουλευτών Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τα ακίνητα. Λείπουν 300 εκατομμύρια από το αρχικό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στο μικροσκόπιο της Τρόικας μετά την επιστροφή της. Σύμφωνα με ΚΕΔΕ, τα κριτήρια για τις μετατάξεις στους Δήμους, ο Νίκος Καζαντζάκης πιο επίκαιρος από ποτέ. Η διαχρονική αξία του έργου επισημάνθηκε στη συνέντευξη τύπου. Η άμυνα ανοίγει το δρόμο για Βραζιλία. Πρώτο στόχος της Εθνικής, να μην δεχθεί απόψε γκολ. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα «Ο Ριζοσπάστης». Στα χέρια των ασφαλιστικών εταιριών η κοινωνική ασφάλιση. Να σημάνουν συναγερμό οι εξαγγελίες των κύριων Βρούτση και Σπυροπούλου για την συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην ασφάλιση που έγιναν σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Και στην εφημερίδα «Εσπρέσο», η Μυρτό της Πάρου. Πανστρατιά της Ομογένειας για να βρεθούν τα 25.000 δολάρια που απαιτούνται για την αγορά ειδικού μηχανήματος που θα τη βοηθήσει στη διατροφή και στην επικοινωνία. Ντροπή. Έρανος για ένα ποσό που θα μπορούσε να προσφέρει οποιοδήποτε Έλληνας επιχειρηματίας. Ψυχική οδύνη 150.000 ευρώ για την Ατέλα, στην Ατέλα για τον Άλεξ. Η καυτή κριτικιά με το Σούπερ Μπράτσα. Η Χανιώτης Αποστολία Λιβαδάκη διακρίθηκε στην κατηγορία μπικίνι. Στην εφημερίδα είναι αυτεμπορική. Άμεση βελτίωση 4 πεδίων ζήτησε το Eurogroup. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο με 350 εκατομμύρια. 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ οι οφειλές προς τον ΟΑΕ. Διπλός ο λογαριασμός του νέου φόρου.
χωρίς αλλαγές πολιτικής. Εθελούσια 1.800 ατόμων με 190 εκατομμύρια. Και στην εφημερίδα «Η Αυγή» επικουρικές τέλος. Η εφημερίδα της κυβερνήσεως καταγγέλει λογοκρισία. Η αρχή της έκρηξης. Εργαζόμενοι ΕΡΤ ΕΜΠΟΥ. Εδώ ξανά Πολυτεχνείου. Αυτές λοιπόν ήταν οι πολιτικές εφημερίδες της ημέρας και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους τίτλους των αθλητικών εφημερίδων. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Sport Day. Ο μεγάλος Ότο παραδέχεται ότι οι Ρουμάνοι είναι τεχνίτες, αλλά πιστεύει ότι εμείς προχωράμε. Ιστορική σημασία συνέντευξη του Ριχάγκελ, μία και στο Μουντιάλ το 2014, συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θρίαμβο στην Πορτογαλία. Και να περάσουμε και στην εφημερίδα Η Πράσινη. Μέγας χορηγός με το ζόρι. Εξοντώνουν και οικονομικά το τριφύλι. 103.300 ευρώ τα πρόστιμα του Παναθηναϊκού όταν όλες οι άλλες ομάδες μαζί έχουν πληρώσει 97.850 ευρώ. Στην εφημερίδα Πρωταθλητή σε όλα. Η επόμενη κίνηση Μίτσελ μαζί Κάμπελ και Βάις για ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο πολλά γκολ. Ο Μίτρογλου έτοιμος να χορέψει και τους Ρουμάνους. Πάμε σάμπα, νίκη ρεκόρ και θέαμα. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στο ΣΕΦ τη Ζιελώνα Γκόρα, έτοιμος να διευρύνει το αίτητο στην Ευρωλίγκα. Στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ, το πρώτο βήμα απόψε για Βραζιλία, το μυστικό της Γιουβέ για Μανολά Μίτρογλου. Τρίτη ήττα για Παναθηναϊκό, στον πλανήτη Μίτρογλου από την Νορβηγία ως τη Βενεζουέλα. Και πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στην εφημερίδα Η Γάτα. Μεγάλα φαβορί στις εθνικές, πληρώνουν και οι μικροί. Δύο ημέρες τελικός με απόδοση 4,40. Τραβάει 21 με μία γερή πεντάδα εθνικές ομάδες και Αργεντίνη οι επιλογές τους. Στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη με 6 του θρύλου η Ελλάδα βλέπει Μουντιάλ. Εδώ θα μείνει μαθήματα από τσόρι όλοι στα 4. Ερασιτέχνης κάτοχος της προνομιακής κάρτας και ο Αγάθωνας. Και τέλος στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ μιλάει με έργα. Τέλος η προσφυγιά όλες οι ομάδες των ακαδημιών στα Σπάτα. Ο Ζήκος κερδίζει το στοίχημα. Μπέγεβιτς σε 2 χρόνια να έχουμε παίκτες στην πρώτη ομάδα. Κυρίαρχος και στη ΣΥΠΑ. Διαβάσαμε λοιπόν τους τίτλους από τις αθλητικές και τις αθλητικές εφημερίδες της ημέρας και πάμε άλλη μια φορά να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι αυτή τη στιγμή η Ζούγκλα. Στο πρώτο λοιπόν πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας βλέπουμε τα αποτελέσματα των δύο διαδικτυακών ψηφοφοριών. Κινούμενη Λάβα, το εκλογικό σώμα αναζητεί κόμμα τιμωρό. Και να περάσουμε και στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Η Μυρτώ σήμερα. Οι πρώτες φωτογραφίες μέσω Facebook από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, αλλαγές στο παραπέντε. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ συμφώνησαν για το νέο φόρο στα ακίνητα. Και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, ισχυρή αστυνόμευση. 2.500 περισσότεροι αστυνομικοί από πέρυσι στην πορεία του Πολυτεχνείου. Είδαμε λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί μέχρι αυτή την ώρα η Ζούγκλα και να περάσουμε στην Κυριακή Τσανικίδη να μας πει τα σαν σήμερα, τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα τη 15η ημέρα του Νοεμβρίου αλλά και τις γεννήσεις και τους θανάτους Κυριακή. Δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια ημέρα σαν σήμερα να πούμε, αλλά να πούμε ότι τα σημαντικά τώρα γεγονότα. Το 1867 ο βασιλιάς της Ελλάδος Γεώργιος I παντρεύεται την πριγκίπισσα Όλγα, ανιψιά του τσάρου Αλέξανδρου Β'. Το 1900 ο φοιτητής της νομικής Παπαδάκης από τη Σιτία αποπειράται να σκοτώσει με περίστροφο τους καθηγητές του Αγγελόπουλου και Κρασά επειδή τον απέρριψαν στις εξετάσεις. Το 1904 ο King Gillette πατεντάρει την πρώτη ξυριστική λεπίδα που φέρει το όνομα Ζιλέτ, τη γνωστή Ζιλέτ. Το 1914 ο Ιταλός σοσιαλιστής και μετέπειτα φασίστας Μπενίτο Μουσολίνι εκδίδει την εφημερίδα Il Popolo di Italia. Το 1922 το έκτακτο στρατοδικείο που δικάζει τους πρωτοτεϊτιούς της μικρασιατικής καταστροφής. Εκδίδει την ετοιμιγορία του στις 6.30 το πρωί. Στις 11.30 οι 6 εκτελούνται. Το 1943 ο αρχηγός των SS Χάιν Χίμλερ
διατάσσει όλοι ότι όλοι οι τσιγκάνοι να τεθούν στο ίδιο επίπεδο με τους Εβραίους και να σταλούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και πάμε να δούμε και τις πιο σημαντικές γεννήσεις, ποιοι σημαντικοί άνθρωποι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Τα 1874, ο Δημήτριος Γολέμης, Έλληνας Ολυμπιονίκης. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 800 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Το 1891, ο Έρβιν Ρόμελ, Γερμανός στρατάρχης που έδρασε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1939, ο Κωστής Μοσκόφ, Έλληνας διανοούμενος και συγγραφέας. Είδαμε λοιπόν και τις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν συμβεί σαν σήμερα στις 15 Νοεμβρίου και εμείς σε αυτό το σημείο, Κυριακή, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σεφτάς μια φυλακή.
πάει να περάσει έτσι, δεν θα το ψηφίσει. Μα δεν είμαι μόνον εγώ. Όχι. Εσείς είπατε. Το παρόν το έβαλα. Την έχετε πει, δεν πάει άλλο. Όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω. Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσει να υπάρχει ανάπτυξη? Φαίνεται η ανάπτυξη στο 15. Υπάρχουν όμως συνάδελφοί σας που αυτό το λένε στον κόσμο. Να διαγράψουν τους βουλευτές, θα γίνονται αρεσίδι παγκοσμίως. Ποιο μαντάτε στον κόσμο αυτό που ψήφισε τη Χρυσή Αυγή? Σε ένα τέτοιο κόμμα είναι όλοι έτσι? Άλλον δεν χρειάζεται και άλλο αν θα έρθει. Εσείς έχετε τη δυνατότητα να στέλνετε την ερώτησή σας. Σεβδάς μια φυλακή. Επιστρέψαμε λοιπόν, καλή σας ημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την συνάδελφο Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε κοντά σας μέχρι και τις 11. Να θυμίσουμε όλη μια φορά πριν ξεκινήσουμε έτσι, τα θέματα που αφορούν όλους εμάς. Να θυμίσουμε όλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα μέσω Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά να μας βρίσκετε στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να θυμίσουμε μία ακόμη φορά τον διαγωνισμό που είναι στο δρόμο του μάλλον. Δύο τυχερές λοιπόν από εσάς θα κερδίσετε από μία περιποίηση μανικιούρ πεντικιούρ, αλλά θα είναι της επιλογής σας, καθώς μπορείτε να πείτε στα κορίτσια μας εκεί ότι εγώ δεν θέλω να κάνω απλό βάψιμο, θέλω να κάνω τζέλ. Μία τοποθέτηση το οποίο θα μου κρατήσει ένα μήνα. Έχετε λοιπόν τη δυνατότητα να το κάνετε, μπορείτε να πάτε εκεί, τα κορίτσια είναι πολύ καλά και πολύ ευχάριστα και έτσι δεν νομίζω να σας χαλάσω χατήρι. Και αγόρια, μην ξεχνάτε να μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας, γιατί όπως είπαμε, όπως λέμε κάθε μέρα, δεν θέλουμε να σας ξεχνάμε και εσάς. Μήπως να κάνουμε κάποια στιγμή και ένα δώρο για τους άντρες? Εννοείται ότι θα κάνουμε και ένα δώρο για τους άντρες. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θα κάνουμε λοιπόν και θα βρούμε να σας προσφέρουμε και σε εσάς από ένα δώρο και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα και το λέω με μια ανάσα. Ξέρεις τι εννοώ. Λοιπόν, και να πάμε στον φόρο ακινήτων όπου θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει. Τι θα κάνουμε, τι δεν θα κάνουμε. Ο νέος λοιπόν ενιαίος φόρος ακινήτων μετά τις αντιδράσεις των βουλευτών των δύο κυβερνητικών κομμάτων και τον φόβο του ότι έτσι όπως είχε διαμορφωθεί το σχέδιο νόμου δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει από τη Βουλή. Έτσι επανεξετάζεται από μηδενική βάση. Η πρώτη συνάντηση για τις αλλαγές στο νέο φόρο ακινήτων δεν έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών αλλά στο Μέγαρο Μαξίμου, ενδεικτικό του μηνύματος που θέλει να περάσει η κυβέρνηση ότι το αρχικό σχέδιο δεν ισχύει και όλα τα μεγέθη και οι συντελεστές θα εξεταστούν από την αρχή. Σύμφωνα με non-paper του Μαξίμου που δόθηκε χτες στα κομματικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, συνολικά 13 είναι οι αλλαγές που περιλαμβάνονται αναφορικά με τον φόρο ακινήτων. Από τις 13 λοιπόν αλλαγές που περιλαμβάνονται στον φόρο ακινήτων, να πούμε ξεχωρίζουν μάλλον κάποιες, όπως για παράδειγμα μειώνεται δραματικά η επιβάρυνση των οικοπαίδων, απαλλάσσονται πλήρως τα αγροτοκτηνοτροφικά
κτίσματα από τον φόρο και θεσπίζεται πρόσθετος φόρος τύπου ΦΠΑ με αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ. Και να πούμε άλλη μία ότι καταργούνται οι συντελεστές προαύξησης των αγροτομαχίων για απόσταση από την θάλασσα. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες από τις αλλαγές επανέρχεται μείωση του επιβεβαιωμένου ποσού και κατ' επέκταση του ποσού που θα εισπραχθεί κατά 250 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό λοιπόν αυτό σύμφωνα με πηγές από τα κομματικά επιτελεία θα πρέπει να εξερευνηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Ερώτημα όμως αποτελεί η στάση της Τρόικας απέναντι στο νέο σχέδιο. Στόχος είναι το σχετικό νομοσχέδιο να κατατεθεί έως τις 21 Νοεμβρίου στη Βουλή, πριν δηλαδή από τον προϋπολογισμό. Θετικοί είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στις αλλαγές. Με θετικό λοιπόν τρόπο βλέπουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την πρόταση που έχει σχηματιστεί αναφορικά με τον φόρο ακινήτων. Την πρόταση συζήτησαν την Πέμπτη οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες. Οι γαλάζιοι εντός εισαγωγικών βουλευτές, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Μπούρα, από τη συζήτηση προέκυψε ότι το νέο σχέδιο ενσωματώνει τη συντριπτική πλειονότητα των προτάσεων που υπέβαλαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οδηγεί σε ένα ριζικά αναμορφωμένο σύστημα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Ένα σύστημα πιο δίκαιο, πιο αντικειμενικό, πιο αναλογικό, πιο προοδευτικό και πιο ρεαλιστικό, τόνισαν. Όπως εξάλλου όμως Κυριακή αναφέρεται και στην ανακοίνωση, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην περαιτέρω επεξεργασία και στην ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου. Με θετικό λοιπόν τρόπο βλέπει και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ την πρόταση, ενώ οι βουλευτές εξέφρασαν μετά τη συνεδρίαση των ανθρώπων από το, οικονομικό τμήμα του κόμματος την εκτίμηση ότι η πρόταση ενσωματώνει το σύνολο των παρατηρήσεων που είχαν κάνει, επισημένοντας ότι όταν πιέζουν καταφέρνουν αποτελέσματα. Όπως τονίζεται όμως και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε Κυριακή το ΠΑΣΟΚ μετά τη συνεδρίαση, τελική τοποθέτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει μετά την επεξεργασία της νομοθετικής διατύπωσης του σχεδίου. Και να πούμε όμως να αλλάξουμε θέμα, γιατί ο φόρος ακινήτων μπορεί να φέρει και άλλες αλλαγές, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει, ακούγονται διάφορα. Στην αρχή θυμάσαι που σχολιάζαμε με την Έλληνα Θεοδόρου για τα βοσκοτόπια, ότι όσοι έχουν. Ναι. Αλλάζουν λοιπόν διάφορα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία μικρή περιουσία να μην τους αγγίξει πάρα πολύ, γιατί φαντάζεσαι πόσο δυνηρό είναι για έναν άνθρωπο, όπως το έλεγα και χτες, να έχει φτιάξει λοιπόν ένα σπίτι με τον υδρότο του, να έχει πάρει ένα οικόπεδο με τον υδρότο του, με πολλών χρονών δουλειά, και να έρχεται το κράτος και να σου λέει ότι το παίρνει. Πάση περιπτώσει. Και να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, να παραμείνουμε στους ανθρώπους της Βουλής και να μιλήσουμε για το ότι στους ορεκωτούς λογιστές παρέπεψε η Επιτροπή Υπόθεν Έσχες της Βουλής τις φορολογικές υποθέσεις των κυρίων Βασίλη Καπερνάρο και Αλέξη Μητρόπουλο. Ο κύριος Καπερνάρος φέρεται να ελέγχεται για φοροδιαφυγή ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και ο κύριος Μητρόπουλος για αδήλωτη κατάθεση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η Επιτροπή όμως έλαβε φύλλα ελέγχου από το ΣΔΟΕ και κατά την χθεσινή συνεδρίασή της αποφάσισε να διαβιβάσει σε ορκωτούς λογιστές μαζί με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι ελεγχόμενοι. Μετά όμως το πόρισμα των λογιστών, η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα παραπέμψει την υπόθεση αυτή στην δικαιοσύνη. Να πούμε ότι ο κύριος Μητρόπουλος, όπως είχε αποκαλύψει το ζούγκλα.gr, είχε πέσει στα δίκτυα του ΣΔΟΕ, καθώς είχε διαπιστωθεί ότι δεν έκοψε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Η υπόθεση αφορά σε μια κληρονομιά και έγινε γνωστή από δύο συνεργάτες του Αλέξη Μητρόπουλου, οι οποίοι προσέφηκαν στη δικαιοσύνη. Στην έκθεση ελέγχου που συνέταξαν οι ελεγκτές τον Μάρτιο του 2013, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Μητρόπουλος το 1999 δεν εξέδωσε απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας 942.136.000 ευρώ. Προσπελάτησά του για νομικές υπηρεσίες που τις παρήχε. Να πούμε όμως και ότι όσον αφορά τον κύριο Καπερνάρο, η έρευνα του ΣΔΟΕ ξεκίνησε για μεγάλο αριθμό δικηγόρων στο πλαίσιο της προσπάθειας εντοπισμού μεγαλοφυγάδων.
Να πούμε ότι ο έλεγχος αφορούσε τα έτη 2000-2013 και έδειξε ότι ο κύριος Καπερνάρος δεν είχε δηλώσει περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπαν όμως επισημάνει στελέχη της υπηρεσίας στο zoungla.gr τα χρήματα που είχε στους τραπεζικούς λογαριασμούς του, με αυτά που δήλωσε στις φορολογικές του δηλώσεις, είχαν μια πολύ μεγάλη απόκληση. Στις 27 Οκτωβρίου του 2013 το πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ διαβιβάστηκε στην αρμόδια εφορία, ενώ ο βουλευτής αναμένεται να κληθεί να καταβάλει πρόστιμο περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε όμως και τι απαντά ο δικηγόρος Κυριακή. Από τη μεριά του ο κύριος Καπερνάρος αμφισβητεί την έκθεση ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν κλήθηκε να δικαιολογήσει τα ποσά που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Παράλληλα όμως επεσήμανε ότι στο λογαριασμό που ελέγχθηκε κατατίθενται ποσά που αφορούσαν σε δικηγορικές υποθέσεις που χειρίζονταν και είχαν ως αποδεκτές πελάτες του. Έλεγχαν τα χρήματα που μπήκαν στο λογαριασμό, αλλά όχι αυτά που βγήκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τα χρήματα αυτά δεν αποτελούν εισόδημα. Και σε αυτό το σημείο, να πούμε ότι κακά τα ψέματα, τα θέματα αυτά πρέπει να περνάνε στην δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά μιλάμε για ένα ποσό το οποίο το ανθρώπινο νους δεν το χωράει. Τουλάχιστον ο δικός μου, 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι να πούμε. Λοιπόν, και να πάμε στην αστυνομία, καθώς στην επέτειο της 17 Νοέμβρη θα υπάρχει ισχυρή αστυνόμευση στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα κοντά στο Πολυτεχνείο. Οι πολυδρακόντια λοιπόν μέτρα ασφαλείας, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν λουκέτα σε πανεπιστήμια και 9.000 αστυνομικούς, πρόκειται να διεξαχθούν οι φετινές εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνουν έκτροπα, αποφάσισε όσο διαρκέσουν οι εκδηλώσεις να βάλει λουκέτο τόσο στο Πάντιο όσο και στο Πολυτεχνείο. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας απέστειλε πριν από μερικές ημέρες έγγραφο στο πρίτανη του Παντίου, με το οποίο τον καλεί να κλείσει το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εκδηλώσεις θα είναι ελεγχόμενες. Παράλληλα, παρόμοιο έγγραφο εστάλει και στο Πολυτεχνείο, που ζητήθηκε από τον πρίτανη να μην γίνει η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί στο προάβλιο της σχολής από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ στα πλαίσια του εορτασμού του Πολυτεχνείου. Την ίδια ώρα περίπου 9.000 αστυνομικοί θα επιστρατευτούν έτσι ώστε να βρίσκονται στον δρόμο έτοιμοι να επέμβουν. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και θα κορυφωθούν την Κυριακή στις 17 Νοέμβρη, όταν θα γίνει και η καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Το τεταμένο κλίμα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και των μελών της Χρυσής Αυγής ανησυχεί τους αξιωματικούς και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη αποφασιστεί η παρουσία της αστυνομίας να είναι αισθητή. Αναμένεται μάλιστα να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των δυνάμεων της Αττικής, αλλά και αυτές ακόμη να ενισχυθούν με δυναμικό από την επαρχία. Και να περάσουμε και εκεί στους εκπαιδευτικούς, καθώς τι δήλωσαν μιλώντας στο zoungla.gr. Λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί στο zoungla.gr κάνουν λόγο για φασιστικοποίηση της πολιτικής ζωής, προσθέτοντας ότι πρέπει όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις και δι' η αριστερά να αντιδράσουν πριν να είναι πολύ αργά. Ο καθηγητής μάλιστα πολιτικής θεωρίας, ο κύριος Γιώργος Ρούσης, μιλώντας στην ηλεκτρονική εφημερίδα, ανέφερε ότι στο βαθμό που χάνεται η συνένεση του κόσμου προς το σύστημα και στην κυβέρνηση λόγω των μέτρων που παίρνει και τα οποία θα συνεχίσει να παίρνει για να μπορέσει να επιβιώσει το σύστημα, θα πρέπει να εντείνει τον αυταρχισμό, την καταστολή, την καταπίεση και τον φασισμό και να το κάνει αυτό με κάθε τρόπο. Τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα φαίνεται ότι δεν διοικούνται από αυτούς που πρέπει και από αυτούς που προβλέπεται από τον νόμο, αλλά από την ελληνική αστυνομία. Αυτό και μόνο νομίζω είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και από τους... ο κύριος Ρούσης. Έτσι ακριβώς. Και από του να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, από τους Ράμπο του Υπουργείου Οικονομικών, να περάσουμε στους Ράμπο του Υπουργείου Μεταφορών. Με στόχο λοιπόν την καταπολέμηση του φαινομένου χρήσης πλαστών εισιτηρίων μέσα μαζικής μεταφοράς, το αρμόδιο Υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας σώματος ασφάλειας μεταφορών. Οι ράμπο του Υπουργείου Μεταφορών θα έχουν ως αρμοδιότητες, εκτός από την πάταξη του φαινομένου των πλαστών εισιτηρίων, την φύλαξη των αμαξοστοιχειών σε μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και την αποφυγή μικροκλοπών.
Ο νέος όμως συνδυασμός του Υπουργείου γίνεται με αφορμή την εξάρθρωση της πολυμελούς σπήρας που διοχέτευε την αγορά με πλαστά εισιτήρια. Γινότανε, δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά τέτοια σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα. Και όσο αφορά αυτό το μικροκλοπές μέσα σε ηλεκτρικό, μέσα σε μετρό, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνουν τίποτα η Ράμπο του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς καθημερινά είναι σε όλα τα βαγόνια 5-6 περιστατικά. Άρα, πόσοι Ράμπο πρέπει να υπάρχουν σε ένα μετρό, άγνωστο. Να πούμε όμως, Κυριακή, πως το κύκλωμα των εισιτηρίων και το κόστος στο δημόσιο. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό? Τα δύο φαινόμενα μάστιγης που πλήττουν κατά πολύ τα έσοδα του δημοσίου είναι αφενός η λάθρεπη βίβαση και αφετέρου η πώληση πλαστών διαβατηρίων. Στη δεύτερη περίπτωση, οι επιτίδιοι λιμένονται στον δημόσιο πλούτο, τυπώνοντας πλαστά εισιτήρια τα οποία στη συνέχεια πωλούν σε ιδιοκτήτες περιπτέρων, πετυχαίνοντας κέρδο 50% έναντι του 4% επί της τιμής πώλησης. Τα διαφύγοντα όμως κέρδη εκτιμώνται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με την Epsilon. Μάλιστα λοιπόν, τα μέλη των εν λόγω εγκληματικών οργανώσεων φέρονται να δρουν άκρως επαγγελματικά, δημιουργώντας ακόμη και τις ταινίες γνησιότητες που φέρουν επάνω τους τα εισιτήρια των μέσων μεταφοράς. Το κόστος λοιπόν από τις παράνομες δραστηριότητες αυτές τους στο δημόσιο εκτιμάται στο 1 εκατομμύριο ευρώ μηνιαίως. Μιλάμε για ένα ποσό μηνιαίως. 1 εκατομμύριο ευρώ λοιπόν από τα πλαστά εισιτήρια που πωλούνται έξω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτή η γνησιότητα που έχει πάνω το εισιτήριο, δεν ξέρω αν έχει δει ποτέ, αν μπαίνει σε μέσα μαζικής. Έχει ένα σαν διάφανο, ας πούμε, που γυαλίζει. Αυτό λογικά πρέπει να έχει κάποιο μηχάνημα για να γίνει έτσι. Προφανώς. Υπάρχουν λοιπόν μαστόρια και σε αυτό, όπως και σε πολλά άλλα. Ελπίζουμε να πιαστούν αυτοί, γιατί θα βρούμε τον πελά μας καμιά μέρα. Θα αγοράσουμε κανένα εισιτήριο τέτοιο και σαν να μην φτάνει αυτό, θα πάμε και κανένα πρόστιμο. Να αλλάξουμε όμως θέμα, αλλά πριν αλλάξουμε θέμα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Ήρθατε, επιστρέψαμε στην πρώτη ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11 να σχολιάσουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Και σε αυτό το σημείο να πάμε στο θέμα που έχει απασχολήσει πολύ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τα αποτελέσματα λοιπόν των δύο διαδικτυακών ψηφοφοριών, καθώς ολική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό. Καταδεικνύουν τα αποτελέσματα των δύο διαδικτυακών ψηφοφοριών της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας που διεξήχθηκαν στο διάστημα των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Να πούμε όμως ότι πρώτο κόμμα ανήλθε η Χρυσή Αυγή με ποσοστό 22,6%, ακολουθεί το ΣΥΡΙΖΑ με 19,2%, και η Νέα Δημοκρατία τρίτη με μόλις 16,7%. Ακολουθούν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το ΚΚΕ με 4,9%. Το ΠΑΣΟΚ με 4,5%, ενώ η Δημοκρατική Αριστερά βρίσκεται εκτός Βουλής με ποσοστό της τάξης 1,1%. Να πούμε πως ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος εχθές φιλοξένησε στην εκπομπή Ζούγκλα φιλοξένησε τον Ηλία Κασιδιάρη. Να περάσουμε όμως αυτό το σημείο να δούμε το απόσπασμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Γιατί θα πάμε και στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή που έχει ενδιαφέρον και η δεύτερη διαδικτυακή για σας. Βρίσκομαι στα γραφεία του κόμματος. Σε επίπεδο θεωρητικό θα έλεγα πως βρίσκομαι και πάλι στην απομόνωση και θέλω να προβώ σε μια παράκληση την επόμενη φορά που θα προσκληθώ από την εκπομπή σας να βρίσκομαι στο στούντιο για ένα και μόνο λόγο, όχι τόσο για να συζητώ με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, αλλά γιατί από ό,τι άκουσα, παρόλο που υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία, υπάρχουν και πολίτες στο στούντιο και θα με ενδιαφέρει να μιλήσω με τους πολίτες, διότι ούτως ή άλλως αυτό είναι που κάνουμε οι βουλευτές Χρυσής Αυγής στην καθημερινότητά μας. Είμαστε ενδεχομένως οι μόνοι
που έχουμε το προνόμιο να συζητάμε άμεσα με τους πολίτες στα καφενεία, στα καταστήματα, εκεί που κινούμαστε καθημερινά. Παράκληση λοιπόν την επόμενη φορά να μην είμαι εδώ απομονωμένος. Βλέπετε ότι είτε είμαστε πρώτο κόμμα είτε είμαστε το 0%, η Χρυσή Αυγή είναι στην πολιτική απομόνωση από το σύστημα εξουσίας. Να μην γίνεται αυτό στην εκπομπή σας. Μάλιστα. Αυτά εγώ από το χαμόγελό σας διακρίνω ότι καλύτερα μακριά και αγαπημένοι και ας είμαστε πρώτο κόμμα παρά να έχουμε επεισόδιο, ιστορίες και πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν χαροποιούν κανέναν. Αλλά φυσικά εγώ δεσμεύομαι να από σας... Από μένα δεν πρόκειται να ξεκινήσει κανένα επεισόδιο, πιστεύω. Έτσι, αφού όλοι το λένε στις εκπομπές του Ιωταφυλούπουλου και στη διάρκεια στην Αρνάκη. Πώς γίνεται αυτό τώρα, δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Αλλά πιστεύω ότι είναι άλλοι οι λόγοι. Γιατί προφανώς με αντιμετωπίζουν ως πολίτη και όχι ως μίασμα όπως τα υπόλοιπα... Ωραία. Κύριε Κασιδιάρη, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε γιατί θα δούμε 2-3 ερωτήσεις ακόμα πολύ σημαντικές, τις οποίες μπορείτε και εσείς με τη σειρά σας να σχολιάσετε και κυρίως την πρόθεση ψήφου και την αναγωγή ψήφου που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά κοντά σας. Κύριε Κασιδιάρη, ο λόγος σε εσάς. Υπάρχει και τεχνικό ζήτημα, σε λίγο θα κλείσει. Ωραία, σας ακούμε λοιπόν. Υπάρχει τεχνικό. Έχουμε διακοπές. Ένα λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Κασιδιάρη καθαρά. Εάν δεν μπορείτε, δώστε του τηλέφωνο, συσκευή, κάτι. Υπάρχει μια διακοπή εκεί. Είναι κινητού τηλεφώνου, είναι και θα κλείσει η μπαταρία τη σε λίγο. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε τώρα. Ακούγεστε. Πολύ ωραία λοιπόν. Θέλω να επιβεβαιώσω τα ποσοστά τα οποία δίνετε στη Χρυσή Αυγή στη δημοσκόπησή σα. Είναι ποσοστά τα οποία τα συναντώ στην καθημερινότητά μου, στην ελληνική κοινωνία. Με δύο λόγια να ερμηνεύσω αυτή την εξέλιξη. Ο ελληνικό λαό απαιτεί πολιτική κάθαρση, απαιτεί διοίκηση με καθαρά χέρια, απαιτεί οι κλέφτες να πάνε στη φυλακή. Ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος αναφέρατε ότι ανεβαίνει πολύ η δημοφιλία του ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Μπήκε στη Βουλή με βασικό σύνθημα οι κλέφτες στη φυλακή. Και όπως έχω ξαναπεί, όταν οι κλέφτες κατάλαβαν ότι είμαστε πάρα πολύ ενισχυμένοι δημοσκοπικά, τότε ξεκίνησαν αυτή την άθλια σκευωρία κατά της Χρυσής Αυγής. Δείτε την εικόνα του Κοινοβουλίου την περασμένη Κυριακή κατά τη συζήτηση της προτάσεως μορφής του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τρεις πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν πλάκα μεταξύ τους την ώρα που ο ελληνικός λαός παίνεται και εξαθλειώνεται. Ο Σαμαράς να λέει ότι το Wi-Fi θα αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας. Ο κύριος Τσίπρας να μιλάει για μονομαχία στο El Paso και ο κύριος Βενιζέλος για τρίτια δολάρια. Την ίδια ώρα ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος είναι στη φυλακή. Ο ελληνικός λαός αναζητεί σήμερα παραδείγματα και η Χρυσή Αυγή είναι το παράδειγμα. Γιατί εμείς σταθήκαμε απέναντι σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας. Είπαμε όχι στην αντιλαϊκή και αντιελληνική πολιτική και το πληρώσαμε αυτό. Το πληρώσαμε με διώξεις, το πληρώσαμε με φυλακίσεις. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ανεβαίνουμε. Ο άλλος βασικός λόγος είναι πως έχουμε πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Αυτά που λένε εκπρόσωποι άλλων κομμάτων ότι δεν διαθέτουμε πρόταση είναι λανθασμένα. Και θα ήθελα να πω γενικώς ότι η Χρυσή Αυγή είναι ίσως το πιο άμεσα δημοκρατικό κόμμα στη χώρα, διότι επιμένει πως για τα βασικά εθνικά ζητήματα, για τα μείζωνα εθνικά ζητήματα, δεν πρέπει να αποφασίζει η Βουλή. Πρέπει να αποφασίζει ο ελληνικός λαός μέσω δημοψηφισμάτων για τη διαπραγμάτευση που λέτε. Δηλαδή για το αν θα έχουμε μνημόνιο ή θα πάψουμε να έχουμε μνημόνιο. Για το αν θα παραμείνουμε στο ευρώ ή αν θα επιστρέψουμε στη δραχμή. Εάν έχουμε κυβέρνηση Χρυσής Αυγής, δεν θα αποφασίσει για όλα αυτά η Βουλή. Θα αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός μέσω δημοψηφισμάτων. Τα πράγματα είναι πολύ απλά για εμάς. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση να μου θέσετε. Εγώ θα ήθελα για να κλείσω να πω δύο πράγματα σχετικά με το πολιτικό μέλλον της χώρας, όπως αυτό άριστα διαγράφεται στη δημοσκόπησή σας. Θεωρώ δεδομένο ότι στις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές οι μεγάλοι δήμοι και μεγάλες περιφέρειες της χώρας θα περάσουν τα χέρια της Χρυσής Αυγής. Θα τους διοικούμε εμείς. Θα είμαστε σαρωτικά πρώτοι στις ευρωεκλογές, εκεί όπου υπάρχει χαλαρή ψήφος. Και βέβαια, όταν γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές, δεν θα είναι το 2016, δεν πρόκειται να αντέξει αυτή η κυβέρνηση, τότε παρόλο που θα είμαστε πρώτοι, δεν θα καταφέρουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα του πολιτικού κατεστημένου θα συσπηρωθούν και θα συνενωθούν. Αυτό θα είναι βεβαίως και το πολιτικό τους τέλος, γιατί στις μέσα επόμενες εκλογές, τότε η Χρυσή Αυγή θα έχει την αυτοδυναμία, όχι μόνο την αυτοδυναμία, θα έχει άλλωστε με νόμο σταματήσει να υπάρχει τον πόνο των 50 ευρώ. Ήδη όταν βγάλατε τη Χρυσή Αυγή πρώτη πριν από κάποιες εβδομάδες, ο κύριος Κουβέλης πρότεινε να σταματήσει, να πάψει τον πόνο των 50 ευρώ. Η Χρυσή Αυγή θα διοικήσει τη χώρα όταν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, όταν έχει 180 βουλευτές, και τότε θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη το βασικό μας σχέδιο, το βασικό μας πρόγραμμα, που είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, το τέλος της κλεπτοκρατίας, να πάψει ο άθλιος νόμος περί ευθύνης υπουργών να ισχύει, να πάνε πραγματικά στη φυλακή οι κλέφτες, να δυνευτούν οι περιουσίες τους και να επιτραχούν στο ελληνικό δημόσιο.
και από εκεί και πέρα να γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Δεν χρειαζόμαστε 300 βουλευτές. Χρειαζόμαστε 180 βουλευτές. Δεν επιτρέπεται να εκλέγεται κάποιος βουλευτής πάνω από δύο κοινοβουλευτικές περιόδους. Δεν επιτρέπεται να διορίζονται υπουργοί κομματικά στελέχη. Οι υπουργοί πρέπει να είναι επαείοντες, να γνωρίζουν άριστα το αντικείμενό τους. Επίσης πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται απευθείας από τον λαό. Αυτές είναι οι βασικές μας θέσεις. Οι δύο νέες ηλικίες, οι νεότεροι Έλληνες που έχουν επαφή με το διαδίκτυο, έχουν μάθει τις θέσεις μας. Έχουν μάθει τον πολιτικό μας λόγο. Γι' αυτό το λόγο ψαρώνουμε στις μικρές ηλικίες, το έχετε δει αυτό, το γνωρίζετε άριστα. Αν παρακολουθούσατε τη συνεδρίαση της Βουλής για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα πριν από λίγες ημέρες, εκεί απεδείχθηκε ξεκάθαρα ότι η Χρυσή Αυγή έχει πολύ συγκεκριμένη πρόταση για διέξοδο της χώρας από την κρίση. Κατέθεσα μάλιστα ένα πολυσέλιδο κείμενο στα πρακτικά της Βουλής, όπου περιλαμβάνεται ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και μάλιστα δεν το ανέγνωσα, δεν το παρουσίασα στη Βουλή και λόγω ελλείψεως χρόνου. Και γιατί αυτοί που με παρακολουθούσαν, η Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας για παράδειγμα, δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το αντικείμενο. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα. Μάλιστα. Ότι μας διηγούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο το οποίο έχουν κληθεί να υπηρετήσουν. Και το πιο κωμικό από όλα ήταν όταν αποκάλεσα κλέφτες κάποια στελέχη και κάποιους υπουργούς στο ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσοχατζόπουλο, τον κύριο Μαντέλη, τον κύριο Τσουκάτο, τον κύριο Παπαντονίου, ανθρώπους που εμπλέκονται. Πλέον έχουν ανοιχτές δικογραφίες. Ο Μέντσο Τσοχατζόπουλος είναι φυλακή, οι άλλοι είναι στα δικαστήρια. Βγήκε ο Προεδρεύων από τη Νέα Δημοκρατία, κ. Καλατζής, και υπερασπίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αθλειότητα του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Να μας κυβερνάει. Κύριε Κασιδιάρη, Σαμαρά, παρακαλώ. Μία ερώτηση. Έχετε πραγματοποιήσει δικές σας δημοσκοπήσεις, οι οποίες κρυφές, όπως κάνουν τα κόμματα που σας δίνουν αυτά τα νούμερα τα οποία διαβάσαμε στη διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr? Έχουμε πραγματοποιήσει τη μοναδική αντικειμενική δημοσκόπηση που κάνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας ενώ κυκλοφορούμε στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λεφτά για δημοσκοπήσεις, γιατί μας έκοψαν την κρατική χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να κάνουμε συσίτια υπέρ των Ελλήνων με τους μισθούς των βουλευτών μας. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία τα εκτιμάει ο ελληνικός λαός. Ακόμα και αν είχαμε λεφτά, δεν θα τα δίναμε σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Προτιμούσαμε να τα δώσουμε ως τρόφιμα στους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν και τη δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα σε αυτό το σημείο και να πάμε στην ολονύκτια εκπαιδευτικών έξω Κυριακή από το Υπουργείο Παιδείας. Σε ολονύχτια λοιπόν παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το Υπουργείο Παιδείας προέβησαν χθες οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Έξω από το Υπουργείο Παιδείας έχουν στήσει αντίσκηνα και θράκες για να ζεσταίνονται και να ψήνουν. Ωστόσο, η βροχή τους δυσχέρανε τις συνθήκες. Το μέλος μάλιστα της ΟΛΜΕ, ο κύριος Τζάφρας Βασίλης, τόνισε στο φακό του Zoogla.gr ότι έχουν δοκιμάσει όλους τους τρόπους αντίδρασης για αυτή την άδικη κατάσταση. Ωστόσο, όλοι αποδείχθηκαν άκαρποι για αυτό που προβαίνουν στην ολονυκτία. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να περάσουμε και στο σχετικό απόσπασμα που μιλά ο κύριος Τζάφρας Βασίλης και επιστρέφουμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο, μετά από τόσες κινητοποίησεις που έχουν γίνει, επειδή ο Υπουργός Παιδείας πια δεν καταλαβαίνει, να χρησιμοποιούμε ακόμα και τέτοιες μορφές μέσα στη βροχή, στο Υπουργείο Παιδείας, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κατάσταση να ευαισθητοποιηθεί ο Υπουργός για να αλλάξει την πολιτική του. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει με αυτή την πολιτική να καταστρέφει τη δημόσια παιδεία. Έχουμε δύο μήνες που έχουν αρχίσει τα μαθήματα και τα παιδιά των ΕΠΑΛ του τομέα υγείας που κατήργησε κάνουν δύο μέρες μάθημα την εβδομάδα να μην. Και ο κόσμος είναι εδώ πέρα και κάθεται να μην. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις από τον αρμόδιο του Υπουργείου των εκπαιδευτικών Κυριακή. Και να πάμε λοιπόν στο Πολυτεχνείο, μάλλον συναυλία λοιπόν στο Πολυτεχνείο για την ΕΔ. Μια πολύ όμορφη εικόνα, καθώς συναυλία με λαϊκή ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη στο Πολυτεχνείο συνδιοργάνωσαν οι εργαζόμενοι της ΕΡ του Πολυτεχνείου, του ΕΚΠΑ
και η Επιτροπή Εορτασμού της 17 Νοέμβρη. Η συναυλία ξεκίνησε στις 7 και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Η ΠροσΠΕΡΤ πρότεινε ακόμα η πορεία της 17 Νοέμβρη και οι εκδηλώσεις εκείνης της ημέρας να μην σταματήσουν στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, αλλά να συνεχιστούν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ με το σύνθημα «Όχι στο μαύρο, όχι στον φασισμό». Έχθες το πρωί πραγματοποιήθηκε και συνέντευξη τύπου της Επιτροπής Εορτασμού στον προάβλιο χώρο του Πολυτεχνείου, μπροστά στην τσακισμένη από τα άρματα μάχης, πόρτα της 17 Νοέμβρη 1973. Στη 1:30 ακολουθεί στην ΕΣΥΕ Ακαδημίας 20, στην αίθουσα του πρώτου ορόφου, εκδήλωση με θέμα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, 40 χρόνια μετά», Κυριακή. Και να περάσουμε στη Θεσσαλονίκη και στη συγκέντρωση μνήμης για τους Φουντούλη και Καπελώνη. Με αναμένα κεριά και ματωμένες σημαίες τίμησαν στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη τη μνήμη των δύο δολοφονηθέντων χρυσαυγητών Γιώργου Φουντούλη και Μάνου Καπελώνη, μέλη της Χρυσής Αυγής. Εν τω μεταξύ, ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ κρατούν άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου περιορισμένα στο πάνω μέρος της Εγνατίας, έχοντας δημιουργήσει έναν ειδικό φραγμό προκειμένου να μην τους επιτρέψει να προσεγγίσουν το σημείο της συγκέντρωσης. Στο σημείο αυτό μπορούμε να περάσουμε και σε ένα σχετικό απόσπασμα από τη συγκέντρωση μνήμης για τους Φουντούλη και Καπελώνη. Πήραμε λοιπόν μία γεύση από τη συγκέντρωση μνήμης προς τιμήν του Φουντούλη και Καπελώνη. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στις λίμνες της Ηλίας, καθώς βρεθήκανε πολλά νοσοκομιακά απόβλητα. Την χωματερή λοιπόν των λιμνών στην Ηλία επισκέφθηκαν την Πέμπτη και έκαναν αυτοψία οι γενικοί επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ στο σημείο παρευρέθηκε και ο εισαγγελέας Ηλίας κ. Μινδάνης, που ενημερώθηκε για τα ευρήματα και τις πρώτες εκτιμήσεις. Οι γενικοί επιθεωρητές εντόπισαν ανάμεσα στα σκουπίδια τον όγκο νοσοκομιακών αποβλήτων, για τα οποία υπάρχει ειδική σύμβαση μεταφοράς τους σε ειδικούς χώρους καταστροφής. Αμέσως όμως κλήθηκαν επί τόπου οι εισαγγελές πλημμυλιωδικών και ο αστυνομικός διευθυντής, οι οποίοι, αφού ενημερώθηκαν για τα πρωτοφανή αυτά ευρήματα, αποχώρησαν από την χωματερή. Να πούμε ότι, όπως αναφέρει το ilialive.gr, συνελήφθη ο διοικητής του νοσοκομείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον περασμένο Αύγουστο η πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος Γιονυσία, Δόκτωρ Δονυσία Θεοδόρα Αυγερινοπούλου, είχε κινητοποιηθεί, είχε επισκεφτεί την περιοχή λίμνες Αλφιούσας με στόχο να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποκατασταθεί ΟΧΑΔΑ. Ο Γενικός Διευθυντής Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο κύριος Μέρκος, ενημέρωσε την κυρία Αυγερινοπούλου ότι κατατέθηκε μήνυση από την υπηρεσία και προχωρούν σε αυτόφορη διαδικασία εναντίον της διοίκησης του νοσοκομείου, καθώς μετά από αυτοψία και στο χώρο του νοσοκομείου, σε κάδους για αστικά απορρίμματα βρέθηκαν και νοσοκομιακά. Με το φλέγον αυτό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη χώρα και με πρώτο υποεξέταση θέμα της επόμενης ημέρας, τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχίσει κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο της συνεδρίασης της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος. Βλέπουμε λοιπόν, είδαμε λοιπόν και στα πλάνα μας τη σχετική φωτογραφία με την μπουλντόζα στην Χωματερή. Και να πάμε σε μια ληστεία όπου έγινε την Τετάρτη σε βενζινάδικο στην οδό Λαγκαδά στην Θεσσαλονίκη και το βίντεο αυτό δόθηκε στην δημοσιότητα. Ο ληστής, φορώντας ένα μπλε καπέλο, έστεισε καρτέρι στον υπάλληλο του βενζινάδικου και αμέσως μόλις έφυγε ο τελευταίος πελάτης, δηλαδή λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, μπήκε μέσα στο κατάστημα και με την απειλή του όπλου πήρε μεγάλο χρηματικό ποσό. Να πούμε ότι αρχικά τον εντόπισε ο υπάλληλος έξω από το κατάστημα, του ζήτησε εξηγήσεις για να πάρει την απάντηση από το δράστη ότι είχε πρόβλημα υγείας και χρειαζόταν λίγο νερό. Αφού μπήκε στο κατάστημα, απείλησε τον υπάλληλο λέγοντάς του να μην κουνηθεί και πως αν δεν του δώσει τα χρήματα θα ειδοποιήσει τους συνεργούς του που περίμεναν λίγο παρακάτω. Αφού πήρε τα χρήματα, βγήκε με απόλυτη ψυχραιμία από το βενζινάδικο και έφυγε. Άμεση όμως ήταν η επέμβαση της αστυνομίας, οι έρευνες της οποίας για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Να πάμε όμως, Κυριακή, σε αυτό το σημείο να δούμε το βίντεο καρέ-καρέ από την ληστεία στο βενζινάδικο και επιστρέφουμε αμέσως.
Βλέπουμε λοιπόν και το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας την ώρα που έφυγε και ο τελευταίος πελάτης. Μπήκε λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στο βενζινάδικο και αποπειράθηκε, έκανε μάλλον την ληστεία. Βλέπουμε, μάλλον είναι ο ιδιοκτήτης και ο ληστής που έρχονται στη συνομιλία για να του δώσει, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, ένα ποτήρι νερό, κυρία. Πάντως δεν φαίνεται να φοβάται ο ληστής, καθώς δεν φοράει τίποτα ώστε να καλύψει το πρόσωπό του. Φοράει μόνο ένα καπέλο, οπότε φαντάζομαι ότι δεν θα είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Είδαμε λοιπόν και το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας από το βενζινάδικο και να αλλάξουμε, Κυριακή, θέμα. Και να πάμε στη βιολινίστρια, η οποία απογείωσε τον Τσιτσάνι. Η Amy Storms είναι μόλις 25 ετών και θεωρείται από τις καλύτερες βιολινίστριες. Γεννημένη στις 22 Δεκεμβρίου του 1988, ξεκίνησε μαθήματα από τα 5 της χρόνια, ενώ στα 8 φοιτούσε στο Royal School of Music της Χάγης. Από το 2005 άρχισε να διακρίνεται σε διαγωνισμούς της πατρίδας της και γρήγορα ήρθε η διεθνής αναγνώριση. Θα δούμε λοιπόν το βίντεο όπου ολοκληρώνει μια συναυλία της στο Ρότερνταμ το Φεβρουάριο του 2012 με τη Τσιγκάνα του Μόλις Ραβέλ και αμέσως μετά η Storm Solari τα ωραία του Τσιτσάνι. Ας πάμε να δούμε την απολαυστική βιολινίστρια και επιστρέφουμε. Thank you.
Λοιπόν, και αυτό το ταλέντο, πραγματικά εμένα που δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει το βιολί, μου άρεσε πάρα πολύ, μπράβο κορίτσι μου, και μακάρι όλα αυτά τα ταλέντα να φαίνονται, γιατί υπάρχουν πολλά ταλέντα εκεί έξω που δεν φαίνονται. Και να συνεχίσουμε εμείς με την ενημέρωση και να περάσουμε στους εθνοπατέρες αυτού του κράτους, καθώς σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού που τίθεται σε συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια την προσεχή Δευτέρα, φέτος θα υπάρξουν περικοπές 6,8 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Με βάση λοιπόν την ανάλυση των πιστώσεων, τα ποσά που προβλέπονται για την βουλευτική αποζημίωση και για την αποζημίωση δηλαδή των βουλευτών, για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, για τα επίδομα της οργάνωσης των γραφείων τους, τα έξοδα κίνησής τους, αυτές παραμένουν ίδιες με τις πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2013. Για την αποζημίωση των βουλευτών, ο προϋπολογισμός του 2014 προβλέπει 20,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Το ποσό που έχει προβλεφθεί είναι 1,5 εκατομμύρια ευρώ για την οργάνωση γραφείου, είναι 6,4 εκατομμύρια ευρώ, για τα έξοδα κίνησης 1,36 εκατομμύρια ευρώ. Για το βασικό μισθό των υπαλλήλων της Βουλής έχουν προβλεφθεί για το 2014 πιστώσεις 20,3 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 2 εκατομμύρια ευρώ κάτω από τις πιστώσεις του 2013. Την ίδια ώρα όμως οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί, επειδή οι υπάλληλοι της Βουλής υπήχθησαν στην υπερβάλλουσα μείωση, οι πιστώσεις θα αυξηθούν κατά 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα όμως για τις μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου βαθμολογίου, οι πιστώσεις το 2014 θα ανέλθουν σε 15,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2013 ήταν 13.130 ευρώ. Και να περάσουμε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου για τρίτη φορά από τότε που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, επισκέφθηκε χθες τα κτίρια της ΕΡΤ3 στην Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τον αγώνα των απολυμένων, που τον χαρακτήρισε άγωνα για την ελευθερία του λόγου και την δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας μεταφέρθηκε είπε σκληρές εκφράσεις κατά της κυβέρνησης, αυταρχική κτλ., ενώ υπερασπίστηκε την απόφασή του να καταθέσει πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, για πρώτη φορά συρρυκνώθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία από την πρόταση μορφής. Ο κύριος Τσίπρας όμως Κυριακή επισκέφθηκε και το κτίριο των ραδιοφώνων επί της οδού Αγγελάκη, όπου τι ακριβώς είπε. Είπε ότι η κυβέρνηση κήρυξε πόλεμο στην ΕΡΤ λόγω των καναλαρχών, ενώ αναφερόμενος στη ΔΙΜΑΡ που επέστρεψε στις εμφανίσεις στελεχών της, στη ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ, σημείωσε ότι μάλλον μετάνιωσε που έφυγε από την κυβέρνηση. Πάμε όμως, αφού αναλύσαμε την επικαιρότητα και τα πολιτικά, πάμε στο θέμα, σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, στο θέμα της υγείας που απασχολεί όλους μας, και το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί πιο πολύ τις γυναίκες. Και τους άντρες όμως, καθώς υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι και οι άντρες μπορούν να πάθουν κυριακή καρκίνο του μαστού. Άσχετα, υπάρχει, άσχετα που δεν είναι τόσο αυξημένο δηλαδή το ποσοστό. Στις γυναίκες είναι σαν μια... Δυστυχώς έχει καταντήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και να πούμε όμως ότι τα κρούσματα καρκίνου του μαστού στις γυναίκες ηλικίας κάτω των 40 ετών αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Οι ερευνητές όμως λένε πως είναι ασαφές εάν η αύξηση οφείλεται στην βελτιωμένη διάγνωση της νόσου ή σε νέους παράγοντες κινδύνου. Όμως έχουμε και στην τηλεφωνική μας επικοινωνία τον κύριο Λεωνίδα Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι γυναικολόγος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά
όλους τους ανθρώπους, αλλά περισσότερο τις γυναίκες. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να μου πείτε για κάτι το οποίο συζητάγαμε τώρα με την Κυριακή Τσανικίδη. Είχα ακούσει κάποια στιγμή ότι και οι άντρες υπάρχει πιθανότητα να πάθουν καρκίνο του μαστού. Κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο, να μας πει ο ειδικός Κυριακή που το γνωρίζει περισσότερο από μένα. Ισχύει κάτι τέτοιο. Βέβαια τα ποσοστά είναι πολύ μικρότερα όπως καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό το λόγο δεν δίνουμε τόσο πολύ βάση όσο δίνουμε στις γυναίκες. Δυστυχώς ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες είναι η πιο συχνή κακοήθεια που τους προσβάλλει. Να φανταστείτε ότι μία στις 10 Ελληνίδες θα χρειαστεί κάποια στιγμή στη ζωή της να αντιμετωπίσει αυτή την νόσο. Το καλό βέβαια είναι ότι αυτή η νόσος είναι πιο συχνή σε γυναίκες άνω των 50 ετών. Να φανταστείτε ότι το 80% των περιστατικών είναι σε γυναίκες εμμηνόπαυση. Ενώ μόλι το 20% είναι σε γυναίκες κάτω των 40 ετών. Βέβαια, όπως αναφέρατε κι εσείς, υπάρχει μια τάση να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Να ρωτήσω κάτι, τι φταίει όμως και δημιουργείται ένας καρκίνος στο μαστό? Δυστυχώς, δεν έχουμε βρει τα ακριβή αίτια της νόσου. Αυτό που έχουμε βρει είναι ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι συσχετίζονται με την νόσο. Για παράδειγμα, η ηλικία της ασθενούς, όπως ανέφερα και πριν, είναι πιο συχνό σε γυναίκες που είναι συνεμινόπαυση. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η πρώιμη εμμηναρχή της γυναίκας ή η παράταση της εμμηνόπαυσης. Το να μην έχει κάνει παιδιά μια γυναίκα είναι παράγοντας κινδύνου επίσης. Το βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Δηλαδή, άμα η μαμά, η θεία ή η γιαγιά έχουν καρκίνο του στομαστού, έχει αυξημένες πιθανότητες να νοσήσει από την ίδια νόσο. Δηλαδή παίζει ρόλο και η κληρονομικότητα. Ναι, ναι, υπάρχει μια κληρονομικότητα. Βέβαια είναι μόνο στο 5 με 10% των περιπτώσεων. Δεν είναι τόσο συχνό όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Τις περισσότερες φορές ο καρκίνος του μαστού γίνεται από μόνος του χωρίς να υπάρχει κάποιο βεβαρημένο κληρονομικό. Ποια είναι τα πρώτα σημάδια ενός καρκίνου στο μαστό? Δυστυχώς πάλι στο αρχικό στάδιο της νόσου δεν υπάρχει έντονη συμπτωματολογία. Το πιο συνηθισμένο σενάριο είναι η γυναίκα από μόνη της, κατά τη διάρκεια μιας αυτοεξέτασης, να πιάσει κάποιο γύριο ή κάποιο μόρφωμα το οποίο δεν της αρέσει και να ενημερώσει τον γιατρό της. Από την άλλη, βέβαια, στο πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να δει κάποιος αλλαγές στην υφή και στο χρώμα του δέρματος του μαστού. Επίσης μπορεί να δει αλλαγή στο σχήμα της θηλής, καθώς και εκρωή από τη θηλή αίματος ή άλλου υγρού. Επίσης μπορεί κάποιος να δει κάποια συμμετρία ή αύξηση του μέγεθους του νοσού του μαστού. Αυτά είναι τα κυριότερα έτσι, συμπτώματα, τα οποία όμως όπως ανέφερα είναι σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου. Κύριε Παπαδόπουλε, υπάρχει ποσοστό νεαρών κοριτσιών που πάσχουν, αν όχι από καρκίνο, από κάποιο νόγκο ή από κάποιο προκαρκινικό σύμπτωμα? Υπάρχουν, βέβαια, όπως σας είπα, τα ποσοστά είναι σχετικά μικρά στις νεαρές κοπέλες σε σχέση με τις γυναίκες που είναι συνεμινόπαυση. Το πιο σημαντικό, πιστεύω, σε όλο αυτό το θέμα του καρκίνου του μαστού είναι η έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση του προβλήματος. Αυτό που να το κάνει μια γυναίκα, το πιο σημαντικό για μένα είναι η αυτοεξέταση των μαστών της, η οποία πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα, μετά το πέρας της περίοδου, όπου ο μαστός είναι πιο μαλακός και πιο ευπιέστος. Δεύτερον, θα πρέπει να επισκέπτεται το γυναικολόγο της τακτικά κάθε χρόνο και να του ζητάει να γίνεται και μια εξέταση του μαστού, μια ψηλάφιση του μαστού. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Σαν ειδικός, από ποια ηλικία και μετά συστήνεται να ξεκινήσει μια γυναίκα, όπως ας πούμε κάνει το test pap, να ξεκινήσει και να κάνει και μαστογραφία? Η μαστογραφία πρέπει να γίνεται μετά τα 40 έτη της γυναίκας. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που λένε ότι πρέπει να γίνεται κάθε 2-3 χρόνια. Στην Ελλάδα αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Τώρα, αφού είπαμε για τη μαστογραφία, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ακτινοβολία της μαστογραφίας. Μ' ακούτε? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι επαναλαμβάνομενες μαστογραφίες μπορεί να προκαλέσουν και αυτές καρκίνο του μαστού.
Βέβαια, αυτό αφορά γυναίκες οι οποίες ξεκινάνε πολύ νωρίς τις μαστογραφίες, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες έχουν ένα επιβαρημένο ιστορικό και ξεκινάνε τις μαστογραφίες τους από την ηλικία των 30 ετών. Βέβαια, δεν υπάρχει κάποιο guideline, κάποιο πρωτόκολλο που να ξέρει αυτό το ζήτημα όσον αφορά τη μαστογραφία. Δηλαδή, θεωρούνται αρκετά ασφαλείς. Ειδικά η ψηφιακή μαστογραφία, η οποία έχει και μειωμένη δοσολογία, μειωμένη δόση ραδιενέργεια. Και έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα απεικονιστικό. Δηλαδή βοηθάει εμάς τους γιατρούς να δούμε πιο εύκολα κάποια υποκείμενη νόσο μαστού. Κύριε Παπαδόπουλε, πολλές είναι οι γυναίκες που το βράδυ κοιμούνται μέσα στη θόδεσμο. Υπάρχει κάποιος κίνδυνος για το μαστό αυτό το περιστατικό, ας πούμε? Όχι, όχι, δεν συσχετίζεται ως τη θόδεσμο με κακοήθεια. Μπορεί να αναπτυχθούν... Εντάξει, να έχει κάποια φλεγμονή να προκαλέσει κάποιο άλλο γίδιο, αλλά συνήθως είναι καλοήθεις καταστάσεις αυτές, οι οποίες δεν μας απασχολούν. Κύριε Παπαδόπουλε. Παρακαλώ. Με ακούτε. Να ρωτήσω σχετικά με τις εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις? Κοιτάξτε, παλιότερα η θεραπεία ήταν κυρίως χειρουργική και αφαιρούσε την αφαίρεση ολόκληρου του μαστού. Ήταν αρκετά ειδική επέμβαση, η οποία τώρα πια τίνει να εγκαταληφθεί προς χάρη λιγότερο ειδικής επέμβασης με μερική μαστεκτομή. Βέβαια, πάντα εξαρτάται και την έκταση της νόσου, έτσι, δεν είναι τόσο απλό. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στις καινούργιες θεραπείες θεραπείες οι οποίες στοχεύουν ειδικούς υποδοχής πάνω στα καρκινικά κύτταρα, τα οποία έχουν καλύτερα αποτελέσματα από την συμβατική χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία που παίρνει μια γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να τονίσω ότι η έγκαιρη πρόληψη, η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού σε αρχικά στάδια είναι αυτό που σώζει ζωές. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προληφθεί με την αποφυγή των παραγόντων του κινδύνου? Κοιτάξτε, κάποιοι παράγοντες κινδύνου, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε, όπως είναι η αρχή της περίοδου ή το τέλος της μηνόπασης, ή το τι πότε θα σε βρεθεί η μηνόπαση. Βέβαια, είναι άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η χρήση του αλκοόλ, η καθιστική ζωή. Είναι παράγοντες κινδύνου, τους οποίους, εφόσον το επιθυμούμε, μπορούμε να τους αλλάξουμε, να τους ελαττώσουμε, ακόμα και να τους εξαφανίσουμε από τη ζωή μας. Δηλαδή, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο, βεβαίως. Και ειδικά το κάπνισμα και η παχυσαρκία, τα οποία είναι παράγοντες κινδύνου όχι μόνο για τον καρκίνο του μαστού, αλλά για πάρα πολλά άλλα πράγματα, είναι καταστάσεις τις οποίες καλό θα ήταν να τις αποφεύγουμε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Πολύ, ναι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Γεια σας. Καλή σας ημέρα. Γεια. Είδαμε λοιπόν Κυριακή και μιλήσαμε και με τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι γυναικολόγος. Μιλήσαμε για το θέμα του μαστού, ένα θέμα το οποίο αφορά τις γυναίκες, αλλά όπως είπε και εκείνος, αφορά και τους άντρες, αλλά σε λιγότερο ποσοστό. Γι' αυτό, κυρίες μου, και να το πούμε σε όλους, οτιδήποτε, το ακούτε συνέχεια, καθημερινά μπορούμε να πούμε, αλλά αν τυχόν βλέπετε μία ένδειξη. Μας είπε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι καλό θα είναι να κάνουμε ψηλάφιση στον μαστό λίγο μετά την περίοδο, όπου ο μαστός είναι πιο μαλακός και αν καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι, ας πούμε, μπορεί να ακουμπήσετε και να πιάσετε κάτι, να απευθυνθείτε κατευθείαν σε έναν γιατρό. Και να πάμε, Κυριακή, στα λίγο πιο χαλαρά θέματα, θα έλεγα. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για την αναλλακτική βιβλιοθήκη. Ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Και θα δούμε και εικόνες για την ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Μια βόλτα λοιπόν στην πόλη μπορεί να φανεί ακόμα πιο δημιουργική εάν βρεθεί στα χέρια μας τι άλλο ένα βιβλίο. Εάν λοιπόν έχεις βιβλία που πια δεν χρησιμοποιείς, υπάρχει για εσένα η ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ο χρήστης δίνει ένα βιβλίο και παίρνει ένα άλλο για να κάνει κάποιος χρήση της βιβλιοθήκης. Δεν χρειάζεται ούτε συνδρομή, αλλά ούτε εγγραφή σε κάποιο μητρό. Εκτυπώνει απλώς το αυτοκόλλητο με το λογότυπο «Αντάλλαξέ το» και το κολλά στο βιβλίο που ανταλλάσσει για να το διαφυλάξει από κλοπή. Βλέπουμε και στα πλάνα μας, Κυριακή, την ανταλλακτική βιβλιοθήκη, όπου μπορείτε εσείς όλοι. Ναι. Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να επισκεφτείς τους χώρους
Όπως είπαμε εδώ βλέπουμε και μια φωτογραφία όπου φιλοξενείται και συγκεκριμένα τη στέγη γραμμάτων και τεχνών, την Κηφισιά και την πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι. Να πούμε ότι είναι ανοιχτή όλο το 24ωρο στο κοινό, όλες τις μέρες της εβδομάδας και στόχος είναι η προαγωγή του αισθήματος κοινωνικής προσφοράς αλλά και αλληλεπίδρασης. Και από την Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη να περάσουμε Κυριακή στην Ανταρκτική. Όπου Παγόβουνο απειλεί την πορεία των πλοίων. Παγόβουνο λοιπόν γιγαντιαίων διαστάσεων, το οποίο παρακολουθείται στενά από Βρετανούς ερευνητές, είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο τις θαλάσσιες οδούς που ακολουθούν τα πλοία στον Νότιο ωκεανό κοντά στην Ανταρκτική. Θα δούμε όμως και το βίντεο. Φωτογραφίες των ερευνητών αποδεικνύουν πως το Παγόβουνο, που έχει έκταση τουλάχιστον 700 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πρόκειται να αποκοπεί από τον Παγετώνα από τον οποίο προέρχεται, καθώς παρατηρείται μια ρογμή χιλιόμετρων ανάμεσά τους. Ο Παγετώνας παρουσίασε αυτή τη ρογμή από τον Ιούλιο, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν πως το Παγόβουνο δεν είχε καταφέρει να αποκοπεί από τον Παγετώνα Pine Island εξ ολοκλήρου, διότι στην Ανταρκτική ήταν τότε χειμώνας. Τις τελευταίες ημέρες άρχισε να σπάει και πλέον υπάρχει 1-2 χιλιόμετρα νερού ανάμεσα στο Παγόβουνο και τον Παγετώνα. Συχνά όμως χρειάζεται πολύς χρόνος ώστε ένα Παγόβουνο να βγει από τον κόλπο Pine Island, αλλά όταν αυτό συμβεί είναι πιθανόν να κατευθυνθεί ανατολικά κατά μήκος της ακτής ή να κάνει κύκλους στο κύριο τμήμα του Νότιου Ωκεανού, αναφέρει για την υπόθεση ο Grant Big από το Πανεπιστήμιο του Σέλιφτ. Είδαμε λοιπόν και το Παγόβουνο στην Ανταρκτική και να αλλάξουμε θέμα, να δούμε πώς μπορείτε να ζεστάνετε το δωμάτιό σας με 3 μόλις ευρώ λοιπόν. Το βίντεο που θα δούμε παρακάτω δείχνει έναν περίεργο αλλά και έναν οικονομικό τρόπο για να ζεσταθεί το δωμάτιό σας, γλιτώνοντας λοιπόν τα περιττά έξοδα από τη θέρμανση τον χειμώνα. Να δούμε όμως το βίντεο για μια πρωτότυπη κατασκευή με την οποία μπορείτε και εσείς να δημιουργήσετε ένα αυτοσχέδιο καλυφέ που θα σας προσφέρει αρκετές ώρες θέρμανσης με κόστος μόνο 3 ευρώ το μήνα. Πάμε να δούμε το βίντεο και ερχόμαστε. If I work in a small office and this will heat the place for 8 pence a day. And the first thing you need is these tea lights from IKEA, and they are £1 for 100, and each one burns for about 4 hours. So, 4 of these in the morning, 4 of these in the afternoon. Now, this is a little metal bread container. I use this in my boat. I work for a magazine called Practical Boat Owner. 4 candles, which produce a fair amount of heat. Now, on the web, you can buy special heaters. We're made out of lots of different flower pots, but this is just 2 flower pots. So what I do is since flower pot got a hole in, I block that hole up to start off with. And that way this gets hot, the air gets trapped in there, this gets hot, and then over the top, I put the big flower pot. So what you have is an inner core of a flower pot which gets very hot, and then you have this one which doesn't get massively hot, it does get warm, but what you get is a convection of air up here and out the hole at the top. And it really, really flows out well, so you get a nice flow of air around the thing and it warms the room up. You'd be amazed. I mean, it's not a massive room. And with the flower pot thing and the computer, it keeps the room warm. The room used to keep warm because I used to have big CRT monitors, but now that they're little ones, now they're flat screens, they don't produce nearly as much heat, so I need the extra heat, and that is really starting to churn out the heat now. And as I say, each of these will last for 4 hours, so I'm heating the room for 8 pence a day. Plus electricity for there, of course. It's good. Works really, really well. Είδαμε λοιπόν και τον αυτοσχέδιο μηχανισμό για την θέρμανση. Να σου πω, Κυριακή, έχεις ακούσει την έκφραση που λέει που πας ξυπόλυτος στα αγκάθια? Εννοείται.
Εννοείται. Ξέρεις ποια έκφραση καινούργια θα σου πω σήμερα? Πού πας με τη Φεράρι στα Ζαγροχώρια. Ωραία έκφραση, ε. Πολύ για πες ωραία, μας λίγο. Όμως, να πούμε ότι μια Φεράρι, η οποία κάνει και τον γύρο του διαδικτύου σήμερα, σήμερα, χθες, προχθές, γενικά αυτές τις μέρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μια Φεράρι λοιπόν είναι από τα πιο ισχυρά σούπερ αυτοκίνητα με εκπληκτικές επιδόσεις και μέγιστη δυνατή οδική συμπεριφορά. Ιδανική για βόλτες σε ανοιχτό δρόμο και ή για γρήγορες αναβάσεις σε στριφτερές διαδρομές. Σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι το αυτοκίνητο για να πηγαίνει σε στενά δρομάκια στα Ζαγοροχώρια, αφού λόγω του μεγάλου του πλάτους και του χαμηλού του ύψους είναι αδύνατη η κίνησή του. Θα δούμε όμως και το βίντεο το σχετικό. Να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης της F430 μάλλον δεν το γνώριζε και μπήκε στα πλακοστρώματα σοκάκια στο χωριό Κουκούλη. Το αποτέλεσμα ήταν το αυτοκίνητο να σφινώσει σε κάποια σημεία, ο οδηγός να χρειαστεί τη βοήθεια των περαστικών και στο τέλος να ανεβάσει θερμοκρασία ο κινητήρας. Εδώ θα δούμε, στο βίντεο θα δούμε και την διαδρομή του οχήματος και θα επιστρέψουμε. Λίγο, να μην το κρατσουνίσουμε τουλάχιστον. Φύγαμε, θα το ζεστάρεις πάλι το δίσκο. Βλέπουμε λοιπόν τα στενά δρομάκια όπου πήγε η Φεράρι, μάλλον πήρε το θάρρος η Φεράρι να μπει. Δεν ξέρεις τι θα ήθελα να ήμουν από μια άκρη να δω. Να δω τους κατοίκους που θα βλέπαν ένα αυτοκίνητο που κακά τα ψέματα μπορεί να μην το είχαν δει ούτε στην τηλεόραση και να το βλέπουν στο χωριό τους. Στην τηλεόραση σίγουρα θα το έχουν δει, αλλά σίγουρα δεν θα το έχουν δει στο χωριό τους. Στο χωριό λοιπόν Κουκούλη βλέπεις κάτι και αναστατωμένοι σου λέει, με τι τραβάνε κάμερα. Έχει πάει ειδική κάμερα μετά από τη Φεράρι να τραβήξει τους δρόμους. Φαντάζομαι τώρα τη γιαγιά 80 χρονών, η οποία κακομήρα δεν έχει ξαναδεί τέτοιο αυτοκίνητο και να μπαίνει να το βλέπει έξω από το σπίτι της. Θα το θεωρεί εξωπραγματικό. Έτσι ακριβώς εξωπραγματικό όμως, ε. Καλά και αυτός ο άνθρωπος τι ήταν, ξένος, δεν ήξερε ότι αυτά είναι χωριά και ότι οι δρόμοι είναι έτσι. Εδώ λέει ότι αυτός ο δρόμος ήταν άδειος. Και να η Φεράρι που... Έχει σφινώσει και τα καλά όμως, ε. Πόπο ζημιά που θα έχει κάνει ειδικά στο εξωτερικό. Αυτό δεν μιλάω για το εσωτερικό που είναι οι τιμές ανεβασμένες στον αέρα. Μιλάω για το εξωτερικό έτσι που μπορεί να έχει μια γρατζουνίτσα, ξέρω εγώ, και να έχει 700 ευρώ. Για να έχει ένα τέτοιο αμάξι σημαίνει ότι έχει και λεφτά. Οπότε καλά, μην το λες. Ξέρεις τι, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν λεφτά, αλλά το αμάξι, αμάξι. Βλέπουμε λοιπόν και στα πλάνα μας. Νομίζω ότι η εικόνα είναι λίγο αστεία. Όπα, ξεκίνησε. Κοίτα τώρα, κοίτα τι στενό τώρα και θέλει να στρίψει ολόκληρη αμαξάρα. Εγώ πάντως, φίλε μου, αν είχα τέτοιο αυτοκίνητο, ούτε στην Αθήνα δεν θα το κυκλοφορούσα. Που ας δεν θα το έχω ποτέ. Μια μηχανή με τη Φεράρι βρήκε να πάει στο χωριό. Λες... Είδαμε λοιπόν και την ωραία κόκκινη ακριβή Φεράρι στο χωριό Κουκούλη. Να του πούμε του ανθρώπου αυτού ότι να προσέχει λίγο τα χωριά, γιατί τα χωριά δεν έχουν διάπλατους δρόμους μεγάλους, αλλά έχουν στενάκια και τα στενάκια είναι στενάκια. Δεν μπορείς να περάσεις, ειδικά αν έχεις ένα τεράστιο αυτοκίνητο. Και κάπου εδώ η πρώτη ανάρτηση έφτασε στο τέλος. Σήμερα Παρασκευή θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 9 η ώρα το πρωί. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Βεβαίως Κυριακή, να θυμίσουμε ότι δύο τυχερές από εσάς θα κερδίσετε από μια περιποίηση manicure pedicure. Να πούμε ότι μπορείτε εσείς να επιλέξετε αν θα είναι manicure ή αν θα είναι gel. Γιατί όπως έχουμε... τα μηνύματά σας. www.zoogla.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα μέσω email στο πρώτη ανάρτηση papakizoogla.gr και φυσικά στο Facebook, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, στο
στο www.facebook.com/πρωτενάρτηση. Και όπως είπαμε, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη, ένας τρελός κόσμος, από την Νικολέτα Τσίκου, την Κυριακή Τσανικίδη και την Έλενα τη Θεοδόρου, η οποία την ταλαιπωρεί λίγο η γρήπη ακόμα, αλλά από Δευτέρα θα είναι κοντά μας. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!